Θα καλημερίσουμε τον εκτελεστικό διευθυντή του Παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, τον αντιστράτηγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, ο οποίος υπενθυμίζω ότι έχει διδάξει στρατιωτική ακαδημία, στρατιωτική σχολή του Κιέβου, βεβαίως σε άλλες εποχές. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας και Σαχίνη. Καλημέρα και στην Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να προσθέσω ότι έχει 6 φορές εκεί, στην Σχολή Εθνικής Άμυνας και μία φορά στην Ακαδημία Φρούτζε στη Μόσχα. Άρα έχετε εικόνα. Αυτό δεν το είχαμε πει. Μάλιστα. Εικόνα από μία πάλι ποτέ ενιαία στρατιωτικά όμως νοοτροπία. Ναι, ναι. Και μία διαπίστωση το 2, γιατί ήταν η τελευταία φορά το 2004, ότι όλους με όσους συζητούσαμε τότε και παρόλο ότι άκουγαν ή ας το πούμε ήταν θετικοί στο να εξάγουμε κουλτούρα του ΝΑΤΟ, φαινόντουσαν ότι ήταν σοβιετική σκοπής, ακριβώς όπως το λέω. Μάλιστα. Τώρα κύριε Λουκόπουλε, σε αντίθεση με άλλους, με μια πρώτη γρήγορη ανάλυση μετά τις χθεσινές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, και θα μιλήσουμε μετά και για την Τουρκία, που ανέβηκαν και τα χρηματιστήρια, που πέσαν κάπως και οι τιμές κτλ. Εσείς είπατε ότι με άρθρο σας, μακριά ακόμη το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, που όλοι θα το θέλανε να είναι και χθες. Αλλά καταθέτεται μία άποψη ότι οι κινήσεις στο στρατιωτικό πεδίο συναρμόνουν με τις πολιτικές επιλογές και στρατιωτικές στρατηγικές επιδιώξεις κάθε πλευράς. Άρα λέτε, έχουμε δρόμο ακόμη. Βεβαίως και επιμένω σε αυτό, εφόσον το είδατε, και θα τεκμηριώσω ή θα επαναλάβω την τεκμηρίωση την οποία έχω παραθέσει σε αυτό το άρθρο. Καταρχήν, θεωρώ ότι από πλευράς Ρωσίας ο διάλογος είναι προσχηματικός. Αυτό είναι το θέμα. Από πλευράς Ουκρανίας είναι επίσης ως ένα σημείο, δεν θα το πω προσχηματικός, αλλά και αυτή η πλευρά αναζητεί ή επιζητεί ένα κέρδος χρόνου. Για ποιο λόγο θα σας το πω αργότερα. Άρα λοιπόν, πού έχουμε φτάσει, πρώτα απ' όλα να δούμε τι έχει γίνει στο έδαφος, γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί πόσο θα προχωρήσουν. Έχει νικήσει η Ρωσία, είναι ικανή με αυτά τα κέρδη, γιατί αναφυσβήτητα έχει κέρδη στο έδαφος, μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της στον αντίπαλο που είναι η Ουκρανία. Γιατί αυτός είναι ο εντός εισαγωγικών το νόημα μάλλον του πολέμου. Δεν έχει νόημα ο πόλεμος, έτσι, από ανθρωπίνης πλευράς, αλλά αυτό είναι το θέμα. Επέβαλε δηλαδή τον πολιτικό σκοπό του πολέμου. Του επιτρέπουν η επιχειρησιακή αντικειμενική σκοπή που έχει πετύχει, όσους έχει πετύχει μέχρι τώρα, να πιέσει και να καθίσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, κάτω την Ουκρανία για να συμβιβαστεί με αυτά τα οποία θέλει. Η γνώμη μου είναι όχι. Απ' την άλλη μεριά, η Ουκρανία μπορεί να δεχθεί ακροτηριασμό, έστω και αν λέμε τώρα ότι αποδεχτή, η κοινή αποδεκτή λύση θα ήταν η εντός εισαγωγικών ουδετεροποίηση, η μείωση του στρατηγικού αποτυπώματος, είδατε τι μάθαμε, χρησιμοποιούμε και αυτή την έκφραση τώρα, μια και θα την συναντήσουμε από εδώ και πέρα πολύ συχνά στα ελληνοτουρκικά. Αυτό δηλαδή αρκεί για να μπορέσουν να βρουν κάποια κοινά, θα σας το πω έτσι, αλληλοκαλυπτόμενα επίπεδα για να μπορέσουν να βρουν το δρόμο. Γι' αυτό κιόλας θεωρώ ότι η Ρωσία αυτή τη στιγμή από μέρος της κερδίζει χρόνο. Για ποιο λόγο? Κάνει μια στρατηγική αναδίπλωση, αν θέλετε αναδιάταξη, με επαναπροσδιορισμό της κυρίας της προσπάθειας, χωρίς όμως να αφήνει ή να χαλαρώνει τον κλειό, και θα σας εξηγήσω μετά και την άποψη και αυτό το οποίο είπε ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών και αυτό που είπε ο Μπλίνκεν, ούτως ώστε να ας το πούμε διαφορετικά μάλλον, για να μην είναι και παρεξηγήσιμο, να προχωρήσει, δεν ξέρουμε σε πόσο βάθος θα είναι η νέα επιθετική ενέργεια, για να μπορέσει να κερδίσει αυτά τα οποία θα της δώσουν το πλεονέκτημα να επιβάλλει τη θέλησή της. Άρα λοιπόν απέχει από το
να θεωρηθεί νίκη πέρα από τις επιτυχίες, και νίκη είναι οι σκοποί οι οποίοι τέθηκαν σε εκείνο το διάγγελμα τα ξημερώματα που το είδαμε τις 24 Φεβρουαρίου, και από την άλλη μεριά είναι η Ουκρανία. Όσο λοιπόν ο Πούτιν βλέπει ότι αντέχει το κόστος της συνεχίσεως του πολέμου, αυτό είναι το θέμα, το ένα, και αφετέρου ότι μπορεί να ανθίσταται, δεν ξέρω τι, ποιον από μηχανής Θεό αναμένουν οι Ουκρανοί, αλλά εν πάση περιπτώσει ορθώς ανθίσταται μέχρι αυτό το σημείο, και εφόσον εκτιμάει και το Κίεβο ότι το κόστος που καταβάλει αυτή τη στιγμή είναι μικρότερο από το κόστος των παραχωρήσεων των οποίων θα τους εξαναγκάσει ο Πούτιν, έχουμε συνέχιση. Άρα λοιπόν μπορεί να έγινε ένα βήμα εχθές. Προσωπικά σας το λέω ότι είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Ναι μεν έπεσε το χρηματιστήριο, έπεσε η τιμή του Μπρεν, απλά και μόνο που είπε ότι θα χαλαρώσω το γλοιό στο Κίεβο, αλλά τα μπροστά μας είναι άλλες εξελίξεις, τις οποίες πιστεύω ότι θα τις δούμε τις επόμενες 4-5 μέρες. Σε αυτό σας το άρθρο, κύριε Λουκόπουλε, μας βάλατε με τα ρωσο-ουκρανικά, στα ρώσικα, μας βάλατε και σε ένα όρο, το Μασκίροβκα. Αν το λέω σωστά, δεν ξέρω. Δεν έχω πολύ, την προ... Μασκίροβκα. Ναι, Μασκίροβκα, λοιπόν. Μασκίροβκα. Είναι ένα βασικό στοιχείο, ναι, και της ρωσικής και της σοβιετικής και τώρα της πουτινικής Ρωσίας, άμα θέλω να πω. Και το χρησιμοποιούν και τα ξαδέρφια τους, έτσι όπως το χαρακτηρίζω, οι Ουκρανοί. Πρόκειται λοιπόν, στην κυριολεξία σημαίνει φοράω μάσκα, κάποιος που φοράει μάσκα, έτσι. Είναι η μεταξίεση. Αυτό όμως σημαίνει στην ουσία παραπλάνηση, εξαπάτηση, και αυτό καταλαβαίνετε, εκεί θέλω να πω ότι φτάνουμε. Για να πούμε τι σημαίνει η εξαπάτηση, είναι παραπλανητικές ενέργειες σε πολιτικό, στρατηγικό, επιγρυσιακό επίπεδο και χειραγώγηση γεγονότων, ώστε να δείξουμε κάτι άλλο από αυτό το οποίο είναι και να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθεται. Αν θυμάστε 25 Μαρτίου, εκείνος ο στρατηγός ο Σεργέι Ορουτσκόη, ο οποίος είναι ο διευθυντής επιχειρήσεων του ρωσικού ΓΕΘΑ, θα το λέγαμε, ο οποίος έχει και πολεμική εμπειρία από τη Συρία, είπε ότι εντάξει, έχουμε πετύχει σημαντικά πλήγματα κατά των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, η μαχητική τους ικανότητα έχει μεθεί, άρα θα επικεντρωθούμε στο κύριο στόχο μας, στην απελευθέρωση του Ντόνμπας. Ναι. Για ποιο λόγο? Μήπως επειδή φέρουν και συγκεντρώνουν δυνάμεις είτε στην περιοχή του Χαρκόβου είτε από το νότιο τομέα και θα κάνουν μία κυκλωτική κίνηση για να απομονώσουν και να αποκόψουν τις τακτικές ουκρανικές δυνάμεις, 7-8 ταξιαρχίες, δεν ξέρω πόσες είναι, που αγωνίζονται και μάλιστα επιτυχέστατα, γιατί δεν είναι μεγάλα τα κέρδη, στον ανατολικό τομέα. Ρωτάω και το θέτω ως προβληματισμό. Μας έχουν ήδη, όσοι ερμηνεύσαμε τον Πούτιν και την ρωσική νομεκλατούρα ή το Σιλοβίκι, αυτή η ομάδα που διοικεί το Κρεμλίνο, με όρους ορθολογικού-ανορθολογικού παίκτη, αποτύχαμε. Αν θυμάστε, υποστήριζα ότι εκτιμώ ως εξαιρετικά απίθανη την εισβολή. Το λέω, δεν είναι θέμα. Αυτή είναι η... Γιατί προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε και παραπλάνησε όντως διεθνή κοινότητα, ηγεσίες, αναλυτές και ούτε. Γιατί να μην παραπλανήσει και τώρα? Και γιατί ακόμα δεν έχει γεμίσει τα χέρια του, να σας το πω έτσι. Δεν μπορεί να γυρίσει εντός εισαγωγικών από αυτή την εκστρατεία με άδεια χέρια. Και προς το παρόν τα χέρια του είναι άδεια. Υπάρχει ένα θέμα, και καλά το επισημαίνετε εσείς, κύριε Λουκόπουλε. Πλην των διακηρυγμένων θέσεων με το διάγγελμα της 24ης Φεβρουαρίου, οπότε ξεκίνησε και η επίθεση, στην ουσία το στρατηγικό σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα και τα υπόλοιπα, η Ρωσία δεν τους έχει ανακοινώσει ποτέ. Ποτέ. Και πολλοί είναι αυτοί που διερωτήθηκαν αν η υπερεπέκταση με τόσο μικρές αριθμητικά δυνάμεις σε τόσο μεγάλη έκταση, μην ξεχνάμε ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα της Ευρώπης. Το 40% των εδαφών αυτή τη στιγμή δεν επεξεγέλασε για μια χώρα που είναι λίγο μικρότερη σε έκταση από τη Γαλλία. Δεν επεξεγέλασε, με συγχωρείτε. Άρα λέω,
μήπως εκεί είναι και το μυστικό της όλης ιστορίας, αυτή η υπερεπέκταση, σας ρωτώ στρατιωτικά, είχε στόχο να αγκιστρώσει ουκρανικές δυνάμεις ούτως ώστε να ελέγξει πλήρως αυτό που είχε προδιαγράψει, τα ανατολικά, την Αζοφική θάλασσα και πάει λέγοντας. Ενδεχομένως να είναι και έτσι, όμως εδώ μπορώ να σας το πω, να κάνω μια παρένθεση και να επισημάνω ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι συγκεκριμένες. Είναι το τοπίο του πολέμου θολό από μόνο του, οι πληροφοριακές επιχειρήσεις το θολώνουν ακόμα περισσότερο, με αποτέλεσμα είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί στις εκτιμήσεις μας. Έτσι και το ξέρετε. Σωστά, σωστά. Θα το λένε και άλλοι συνομιλητές σας. Όμως εδώ, εφόσον ήταν έτσι και η ανάπτυξη των δυνάμεων, είναι αδιαφυσβήτητο γεγονός, άρα δεν μπορούμε, το παίρνουμε ως δεδομένο, οι τέσσερις άξονες οι οποίοι χρησιμοποίησε στην εισβολή στην Ουκρανία ήταν πάρα πολύ τελικά για τις ρωσικές δυνάμεις. Δεν ξέρω αν ανέπτυξε 100, 120 ή 140. Αυτό στέρισε από τον όποιος και αν ήταν αυτός, αν είναι ο Γερασίμοφ ή είναι ο Γερασίμοφ. Εάν είναι ο ίδιος ο Πούτιν, κατά το πρότυπο του Χίτλερ, και δεν τον συγκρίνω πολιτικά, που υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, αλλά πάση περιπτώσει σε ό,τι αφορά το ότι έμπαινε μέσα στην διεξαγωγή των επιχειρήσεων, αν ήταν ο Πούτιν, ότι διέσπηρε δυνάμεις, δεν συγκέντρωσε, εδώ παραβιάζει μία από τις αρχές του πολέμου, η συγκέντρωση δυνάμεων, δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη, την αναγκαία μαχητική ισχύ σε δεδομένο τόπο και σε δεδομένο χρόνο, ούτως ώστε να επιτύχει το αποφασιστικό αποτέλεσμα. Άρα αυτό με κάνει να μην δίνω μεγάλες πιθανότητες σε αυτό που είπατε σε σχέση με την αρχική παραπλάνηση. Είχε σκοπό δηλαδή με συνδυασμένες ενέργειες να κάνει αυτό το οποίο φάνηκε, γιατί ανέπτυξε δυνάμεις. Μάλιστα. Τώρα, επειδή το γράφετε και είστε ακριβοδίκαιος στο άρθρο σας, γράφετε ότι οι πληροφορίες έχουν, ο πόλεμος από τον πληροφορίο έχει σκοτήσει τα πάντα. Εγώ σημειώνω, για τη Ρωσία έχουμε κάποιες εκτιμήσεις, ποικίλουν, ανάλογα με το ποια χώρα και ποιο επιτελείο της φέρνει στην επιφάνεια. Άλλα λένε οι Βρετανοί, άλλα οι Αμερικανοί, μιλάνε για σωρία πολιών. Για τον Ουκρανικό στρατό όμως, που ανθίσταται, δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Δεν είναι ένα θέμα αυτό? Βεβαίως είναι ένα θέμα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι πάντα ο επιτιθέμενος έχει τριπλάσιες ως και πενταπλάσιες απώλειες από τον αμυνόμενο. Είναι δεδομένο αυτό στη μάχη και γι' αυτό έχουμε άλλους συντελεστές. Mm-hmm. Και γι' αυτό αναπτύσσουμε στις επιθέσεις προωθημένα κινητά χειρουργία εκστρατείας και ούτω καθεξής. Άρα το καταλαβαίνετε αυτό για τον αυξημένο αριθμό. Βέβαια σε καμία περίπτωση δεν είναι αστεία αυτοί οι αριθμοί οι οποίοι κυκλοφορούν, είτε για τους 40.000, έτσι, είτε... Εν πάση περιπτώσει, έχει σοβαρές απώλειες σε σχέση με αυτό που είχε προϋπολογίσει. Ναι. Το ερώτημα το δικό μου είναι, την ίδια στιγμή που είναι αναλυτικά όλα αυτά τα μέσα και τα επιτελεία για το ρωσικό στρατό, για τον ουκρανικό στρατό που υποστηρίζουν, δεν τους ακούμε να μας λένε κάτι. Ναι, δεν τους ακούμε. Είναι φιδωλή, γιατί εγώ παίρνω και τις ανακοινώσεις και τον μεν και τον δε, για να ξέρετε, έτσι. Δεν ανακοινώνουν. Έχουν σημαντικές απώλειες. Έχουν σημαντικές απώλειες και έχουν σημαντικές απώλειες. Γι' αυτό κιόλας φωνάζει ο Ζελένσκι, δώστε μου τουλάχιστον το 1% των αρμάτων που έχετε. Άρα οι εφεδρείες είναι το κλειδί, λέτε εδώ. Εδώ είναι το θέμα. Η άμυνα έχει ως σκοπό να απορροφήσει την επιθετική ισχύ. Χρησιμοποιώ κάποιους όρους στρατηγικούς, αλλά νομίζω είναι κατανοητή. Την επιθετική ισχύ του αντιπάλου, αυτού που επιτίθεται δηλαδή, ούτως ώστε να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση και να κάνει επιθετική επιστροφή και να πάρει την πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία επιφέρει, προκαλεί τη νίκη. Όχι η στατικότητα. Πάμε τώρα στους Ρώσους. Οι Ρώσοι σε πολιτικό, στρατηγικό, επιχειρησιακό πεδίο, αρέσει δεν αρέσει, έχουν την πρωτοβουλία. Οπότε από εκεί και πέρα πράττουν αυτό το οποίο νομίζουν. Αν θα τους βγει αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οι Ουκρανοί όμως, πέρα από κάποιες πολιτικές αντιπιθέσεις οι οποίες έχουν γίνει, οι οποίες φαίνονται ότι ήταν επιτυχείς, κάπου αλλού καταλάβανε εδάφη, τα οποία όμως, εδώ πρέπει να πούμε, εγκατέλειψαν οι Ρώσοι για να ευθυγραμμίσουν τη διάταξή τους και να μην εκτεθούν σε πλευρικές προσβολές. Στο Ιρπίν, παραδείγματος χάρη, που έφυγαν, όπως λένε, ή στο Σούμι,
mm-hmm. το οποίο βέβαια επιβεβαιώνεται, είναι προς τα πάνω, δηλαδή προς το βορρά, βορειοανατολικά δηλαδή του Κιέβου, αλλά σε μεγάλη απόσταση. Εκεί το κάνανε για εφυδράμιση. Τι όμως, επειδή ακούμε ότι η Ρωσία ιτήθηκε. Η Ρωσία δεν έχει ιτήθει. Όχι μόνο αυτό. Έχετε, με συγχωρείτε να το πω κύριε Λουκόπουλε, γιατί το άρθρο σας είναι εξαιρετικό σήμερα και προτρέπω τον κόσμο να το διαβάσει. Εσείς καλά τα γράφετε. Έχεις και τους βασιλικότερους των βασιλών, τουλάχιστον οι Αμερικανοί αναλυτές και οι Άγγλοι αναλυτές, λένε όσα λένε επικοινωνιακά, αλλά είναι πολύ προσεκτικοί στις εκτιμήσεις. Εδώ οι Φιλανδούς που περίπου μας περιγράφουν ότι σε μία εβδομάδα θα πέσει Μόσχα. Καταλάβατε. Μα γι' αυτό το έχουμε πει. Άρα λοιπόν, αν μου επιτρέπετε να συνεχίσω, ναι, είναι να μην το πω αφελές, είναι ανόητο να υποστήριξει κάποιος ότι ιτάται η Ρωσία και παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες, και μιλάμε σοβαρά προβλήματα, ναι, ναι. αποδομείται και το σύνολο της η ρωσική στρατιωτική σχέση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως, εδώ θέλω να τονίσω, η Ουκρανία για να μπορέσει να σταθεί ή να μπορέσει να κάνει επιθετική επιστροφή και να είτε ανακαταλάβει είτε εξαλείψει τα κέρδη τα οποία έχει πετύχει στο πεδίο η Ρωσία, ναι. χρειάζεται εφεδρίες. Στρατηγικές εφεδρίες, μεγάλες εφεδρίες. Και εφεδρίες δεν έχει. Τα όπλα που έχουν δοθεί, 16.000 έγραψα, ενδεχομένως να είναι και περισσότερα από τα Javelin, τα mm-hmm. Αμερικάνικα, μέχρι αυτά που είναι κατάλληλα για κατοικημένους τόπους, τα Βρετανοσουηδικά, μέχρι και τα RPG που μπορεί να δώσαμε και εμείς αυτά, τα παλιά Σοβιετικές, αυτά κάνουν δουλειά, κάνουν για την άμυνα. Δεν είναι όμως τα μέσα, αλλά δεν έχουν και το απαραίτητο προσωπικό, όσο και εντός εισαγωγικών ή εκτός, όσοι και εντός ή εκτός εισαγωγικών εθελοντές από άλλες χώρες, μπορεί να είναι και μισθοφόροι αυτοί, έχουν έρθει στην Ουκρανία. Γιατί βλέπουμε τόσο και η Ουκρανία όσο και η Ρωσία προσπαθούν να μαζέψουν δεξιά-αριστερά μισθοφόρους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, για να το κλείσω εδώ το θέμα, η Ουκρανία δεν έχει τις απαραίτητες, τις αναγκαίες θα έλεγα εγώ, εφεδρικές δυνάμεις για την επιθετική επιστροφή και να μπορέσει να ανατρέψει την ροή του πολέμου. Αυτή τη στιγμή συνεχίζει ο Πούτιν με ένα πόλεμο φθοράς, αναδιατάσσει τις δυνάμεις τους. Περιμένουμε να δούμε πού θα εφαρμοστεί η κυρία προσπάθεια. Σας είπα τι εκτιμώ εγώ και με όποια αυτοπεποίθηση έχω, και θα δούμε τις επόμενες μέρες. Θα ακούμε την πόλη Ντνίπρο τις επόμενες ημέρες πιο συχνά, και από εκεί και πέρα όλα αυτά που θα συμβούν στο πεδίο θα καθορίσουν και την πορεία των διαπραγματεύσεων. Πάντως αυτή τη στιγμή συνεχίζει, μπορεί να μην κάνει μείζονες επιθέσεις ή μεγάλες κλίμακος, υπάρχουν όμως πυραυλικές προσβολές υψηλής ακρίβειας σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε τερματικά συγκοινωνιών, σε βάσεις ανεφοδιασμού, σε βάσεις ούτως ώστε να αροκανήσει σιγά σιγά όλη τη μαχητική ικανότητα, αλλά κυρίως και τις υποδομές και τον αναφοδιασμό των Ουκρανικών δυνάμεων. Κύριε Λουκόπουλε, κάτι τελευταίο επ' αυτού, για να πάμε στα λίγα λεπτά που μένουν και στο θέμα της Τουρκίας. Το ερώτημα είναι το εξής και έρχεται για πολλούς ακροατές. Μήπως επειδή στην ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς ο Ουκρανικός στρατός είχε αναπτύξει τις πιο καλά εκπαιδευμένες τακτικές του δυνάμεις εξ αρχής, εξού και οι σκληρές μάχες, εξού και δεν κλείνουν θύλακες στα ανατολικά παρά την προέλαση του ρωσικού στρατού, είναι κλειδί της περαιτέρω συνέχισης των εχθροπραξιών? Θέλω να πω, εάν χαθεί εκεί για τους Ουκρανούς η άμυνα, τότε στην ουσία έχουν εκαθαρίσει, κοινικό ακούγεται, τα πιο ετοιμοπόλεμα τακτικά στρατεύματα του Ουκρανικού στρατού, ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων. Όντως, όπως θα λένε, joint forces, operational forces, δηλαδή οι τακτικές δυνάμεις είχαν συγκεντρωθεί εκεί. 7-8 ταξιαρχίες, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, και άλλες 2-3 ταξιαρχίες νοτιότερα στον τομέα Κρυμαίας Μαριούπολης. Αυτό που έχουν επιτύχει μέχρι τώρα οι Ρώσοι, και τον βλέπουμε όλοι στους χάρτες, είναι ότι έχει δημιουργηθεί ένας παραθαλάσσιος πλατής διάδρομος από την Κρυμαία μέχρι τον Ντόνμπας. Το θέμα είναι, δεν γνωρίζουμε ακριβώς
σε ποια έκταση οι Ρώσοι, οι δυνάμεις, πάντα έλεγα, αν θυμάστε, ότι οι αποσχιστικές δυνάμεις είναι κατ' ουσίαν ρωσικές δυνάμεις εκεί. Και μάλιστα ανήκανε στα δύο σώματα στρατού, και στο Ντονέτσκ και στο Λουκάνσκ. Δεν ξέρουμε ακριβώς, ο σκόπος ήταν να προχωρήσουν στα διοικητικά όρια του Ντόνμπας. Ντόνμπας είναι η ευρύτερη περιοχή και περιέχει αυτά τα δύο κομμάτια, έτσι. Δεν ξέρουμε πόσο έχει φτάσει. Οι Ρώσοι λένε ότι έχουν προχωρήσει στα διοικητικά όρια, γιατί το Ντόνμπας ήταν χωρισμένο στη μέση. Ήταν οι αποσχιστές περιοχές και αυτό το οποίο είχαν οι Ουκρανικές δυνάμεις νομίμως, γιατί πρέπει να το λέμε αυτό, εφόσον ήταν και είναι Ουκρανική επικράτεια, έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε λοιπόν πόσο έχουν προχωρήσει για να λέμε αν έχουν επιτύχει ή όχι. Εκτιμούμε ότι όντως έχουν προχωρήσει αρκετά, αλλά είναι και ισχυρή αντίσταση. Εκεί συναντήσανε δυνάμεις ισχυρές του Ουκρανικού τακτικού στρατού, με διοίκηση, με έλεγχο, με όλα τα μέσα, και γι' αυτό δεν έχει γίνει προχώρηση από εκεί, δηλαδή από Ανατολάς προς Δυσμάς. Έχει γίνει όμως σε βορειότερα. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα κατεβεί όπως βλέπουμε το χάρτη, και νομίζω τώρα όλοι πλέον και οι ακροατές μας τώρα δεν έχουμε κάτι να δείξουμε, αλλά στο μυαλό τους μπορούν να το φέρουν. Από το Χάρκοβο, δηλαδή όπως κατεβαίνουν τα σύνορα, θα μπορέσει να γίνει μια σημαντική ζώνη η οποία να ενώσει βορείως του Χαρκόβου, γιατί το Χαρκόβο δεν το έχουν, ευθεία το Ντόνμπας με τον παραθαλάσσιο, όπως το λένε, άξονα, διάδρομο. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, στα δύο λεπτά που απομένουν. Μέσα σε όλα αυτά, η κατά τα άλλα απομονωμένη Τουρκία είναι ο χώρος στον οποίο έγιναν χθες οι διαπραγματεύσεις, είναι ο χώρος που ο Ζελένσκι η Ουκρανία θέλει ως μία από τις χώρες εγγυήτριες στην όποια συμφωνία, και είναι ο χώρος που χωρίς να επιβάλλει κυρώσεις, σε αντίθεση με όλες άλλες δυτικές χώρες και μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια χαρά περνάει με όλους τους συμμάχους, πέρα από τις σχέσεις που έχει με τη Ρωσία. Όλα αυτά θεωρείται δεν θα έχουν την επόμενη μέρα αντίκτυπο στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό? Αν σας πω το πιο απλό, η όποια συμφωνία προφανώς θα έχει παραχωρήσεις από πλευράς της Ουκρανίας. Έτσι φαίνονται τα πράγματα. Διότι η ισχύ του πεδίου είναι αυτή τελικά που θα γράψει και τη συμφωνία. Η Τουρκία θα πει: παιδιά, μια χαρά δεν τα κατάφερα. Πάμε να το δούμε και έτσι στην Κύπρο. Γιατί να μην το πει? Συχνά πυκνά αναφέρω ότι για τη διεθνή κοινότητα και κυρίως για τη Δύση, άσχετα με τα παιχνίδια, άσχετα με τα παιχνίδια τα οποία κάνει ο Ερντογάν με το Πούτιν και όλο αυτό το πλάνο το οποίο έχει, είναι άλλο ο Ερντογάν, άλλο η Τουρκία. Τώρα ταυτίζεται και ο Ερντογάν και η Τουρκία. Η αξία που έχει στο γεωπολιτικό χρηματιστήριο ήταν δεδομένη, είναι δεδομένη και τώρα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν η Τουρκία έχει ένα μεγάλο λόγο σε όλα αυτά τα οποία ονομάζονται διεθνή προβλήματα. Όταν ο Ολλανδός Πρωθυπουργός λέει ναι, το ξέρουμε, αλλά δεν είναι δυνατόν διότι παίζει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο και τον ξεπλένει, καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Το ίδιο συμβαίνει και από την Γερμανία. Εδώ θέλω να σας πω, πρέπει να απευθυνθούμε σε όλους αυτούς που τουλάχιστον επί δύο χρόνια μας λένε ότι η Τουρκία είναι στριμωγμένη και απομονωμένη. Μια στριμωγμένη και απομονωμένη Τουρκία, όσο και στριμωγμένη να ήταν, όσο και λιγότερο, δεν μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε εχθές. Μπορεί να ήταν show, όντως. Ναι. Μπορεί και άλλες κινήσεις τις οποίες είχε κάνει λίγο να γελάσαμε με τη συνάντηση, τη τριμερή Αβούσογλου, Κούλεμπα και Λαβρόφ στην Αντάλια, αλλά εν πάση περιπτώσει παίζει το ρόλο της. Είναι, κατοχυρώνεται ως μεγάλη δύναμη. Από εκεί και πέρα όμως, για να μην κάνουμε συγκρίσεις με την Ελλάδα, το τι κάναμε ή δεν κάναμε, θέλω να σας πω ότι είναι διαφορετικά τα μεγέθη. Κύριε Λουκόπουλε, εγώ θα συμφωνήσω, μην κουράζεστε, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Η ιδιοποιώς όμως διαφορά εδώ είναι άλλη. Γιατί, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμείς είμαστε δεδομένοι και αυτοί κουνάν διαρκώς στην ουρά. Και αναρωτιέμαι, η Κύπρος και η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να πούν στους εταίρους: κοιτάξτε, καλά τα λέτε, αλλά υπάρχει και η Κύπρος με αυτά που γίνονται εδώ. Δεν μπορεί ο κύριος αυτός να εμφανίσει. Και να σας πω και κάτι επί του πεδίου που λέμε πάλι. Με συγχωρείτε, με βάση το αφήγημα της Δύσης, πού ξεπλένουν οι Ρώσοι ολιγάρχες, λες και ο άλλος κόσμος δεν έχει ολιγάρχες? Στην Τουρκία. Στην Τουρκία.
Από πού πετάνε μέσω Κωνσταντινούπολης? Από την Τουρκία, με Turkish Airlines. Άρα τι λέμε, ποιες κυρώσεις? Αυτοί λοιπόν έχουν βρει τον τρόπο και καλά κάνουν για τη χώρα τους. Εμείς. Εδώ είναι, και με δύο λεπτά θα σας πω, ναι, το δεδομένο. Δηλαδή η Ελλάδα είναι, εξήγησε στους μεγάλους συμμάχους όταν στάθηκε δίπλα. Εγώ σας το έχω πει, χωρίς ανενδίαστα σας το έχω πει, ότι ναι, ορθώς η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία. Αν θυμάστε, έχω ταχθεί, παρόλο ότι είμαι μειοψηφικό σε αυτή την άποψη, ότι ορθώς δώσαμε στρατιωτική βοήθεια. Το θυμάστε αυτό, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα εξήγησε είτε στην Αμερική είτε στο ΝΑΤΟ ο κύριος Πρωθυπουργός ότι κοιτάτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο επιβάλλουν οι υποχρεώσεις μας προς την αμυντική συμμαχία την οποία είμαστε και προς την πολιτικο-οικονομική ένωση στην οποία είμαστε μέλη. Αυτό θα το κάνουμε. Ξέρετε όμως, έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις και υπάρχουν ιδιαίτερα συμφέροντα. Εσείς, μέχρι πού μπορεί να φτάσετε να υποστηρίξετε αυτά τα συμφέροντα και δεδομένου ότι υπάρχει μία αναγωγή, γιατί εθνικό θέμα είναι η Κύπρος, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό, άσχετα αν είναι διεθνές πρόβλημα, είναι εθνικό ζήτημα. Κάτι το οποίο, όπως βλέπετε, είναι θέμα εισβολής και κατοχής. Αυτό θέλω να σας πω. Οπότε εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που είπατε και για το πόσο δεδομένοι είμαστε και για το πόσο μπορούμε έστω από αυτές τις συμμαχίες και δεσμεύσεις να κερδίζουμε πάντα. Και το τελευταίο, για χρόνια άκουγα, κύριε Σαχίνη, ότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα από κανέναν. Αυτό είναι άλλο, είναι τα εδαφικά. Έπρεπε η Ελλάδα να διεκδικεί την καλύτερη δυνατή θέση στις διεθνείς σχέσεις και στο πολιτικό στερέωμα για να μπορεί να επηρεάζει τα γεγονότα και να μην σέρνεται πίσω από αυτά. Κωνσταντίνος Λυκόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά εγώ ακόμη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε με τον κύριο Λυκόπουλο και με το Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Καλημέρα, κύριε Λυκόπουλε. Καλή σας ημέρα.